Παρά το θόρυβο που επιμένει να προκαλεί η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ, απειλώντας κυβερνήσεις και εταιρείες, ο αμερικανικός κολοσσός ExxonMobil συνεχίζει ακάθεκτος με τους ενεργειακούς του σχεδιασμούς στα κυπριακά ύδατα. Αυτό διεμήνυσε ο δεύτερος στη τάξη στην Exxon από την Κύπρο, όπου έφτασε με απευθείας πτήση με ιδιωτικό jet προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε αξιωματούχος της ExxonMobil για τις τουρκικές απειλές. Αυτές δεν αγγίζουν την εταιρεία μας, είπε χαρακτηριστικά. We're a commercial entity and our business is about producing and developing natural resources on behalf of governments. Any government issues, boundary disputes, border disputes, that's for governments to discuss and governments to resolve and that's not ExxonMobil's business. Τα μηνύματα που έστειλε ο Νίλ Τσάπμαν για το ερευνητικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει η εταιρεία στο οικόπεδο 10 σκορπούν χαμόγελα στην κυβέρνηση. We discussed our plans for the drilling and the exploration wells. And I informed Mr. President that we would our plan is to drill sometime in the fourth quarter. Η συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μας ενημέρωσε εκτενώς για το πώς προχωρούν οι προετοιμασίες για τις επικείμενες γεωτρήσεις. Την ίδια ώρα, αν και ξεκαθάρισε πως προτεραιότερη δεδομένη στιγμή είναι το οικόπεδο 10, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάθεσης ενδιαφέροντος για το οικόπεδο 7. We look at all prospects around the world and we judge them on the merits. Doesn't matter whether it's Block 7 or any other block, we will look at them. We have not looked in any detail at Block 7 yet. Συνεργαζόμαστε με την Total σε διάφορα έργα ανά τον κόσμο, όπως και με άλλες εταιρείες, είπε, κληθείς να σχολιάσετε πληροφορίες για κοινή διεκδίκηση του οικοπαίδου 7.